Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερών Παναγιώτη Πυρόπουλου, καθορίστηκε η χρονική περίοδο απαγόρευση ενάσκηση τη επαγγελματική και ερασιτεχνική στη Λίμνη Κερκίνη, με κάθε μέσο και εργαλείο για λόγου προστασία τη αναπαραγωγή των νυχθείων και λοιπόν υδρόβιων οργανισμών. Η απαγορευτική περίοδο αλληλεία ισχύει από 1η Απριλίου μέχρι 20 Μαου. Αρμόδιοι για την εφαρμογή της απόφασης είναι οι αστυνομικές αρχές και οι δασικές υπηρεσίες. Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Από 1 Τετάρτου μέχρι 20 Μαΐου έχουμε απαγόρευση της αλλίας. Είναι με σκοπό και την προστασία της αναπαραγωγής των νυχθείων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξει προστασία αυτού. Υπάρχει μηχανισμός προκειμένου να εξασφαλιστεί η το ότι αυτή η απόφαση θα εφαρμοστεί. Οι υπεύθυνε για αυτέ είναι η αστυνομία και το δασαρχείο. Και φυσικά όσοι θελήσουν να δοκιμάσουν την τύχη του πέρα από τον νόμο, να ξέρετε ότι υπάρχουν και ποινικέ και διοικητικέ ευθύνε και τιμωρίες. Θα πρέπει όλοι να σεβαστούμε το περιβάλλον, πρέπει να σεβαστούμε τη φύση και σε κάθε περίπτωση πρέπει οι ίδιοι να μπούμε μπροστά και να προστατεύσουμε και την Πανίδα και τη Χλωρίδα. Με προσωπική ευθύνη και μέρημνα των ιδιοκτητών επιβάλλεται η απομάκρυνση από τη Λίμνη Κερκίνη όλων των αλλιευτικών σκαφών, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ο εξοπλισμός τους και η συγκέντρωσή τους στην ξηρά στις προκαθορισμένες θέσει Κατά το παρελθόν δεν είχαμε προβλήματα και ελπίζω ότι και φέτος οι Σεραίοι και όποιοι είναι γύρω από τη λίμνη και δραστηριοποιούνται θα σεβαστούν αυτή την απόφαση γιατί είναι απόφαση ζωή. Σύμφωνα με την απόφαση, η απαγόρευση αλλοιία ισχύει και στου λιμνέου σχηματισμού όπω ποτάμια, χυμάρου, κανάλια κλπ. που καταλήγουν άμεσα στι λίμνε και σε απόσταση χιλίων μέτρων από το σημείο εκβολή του σε αυτέ. Η βάση είναι η λίμνη Κερκίνης. Από εκεί και πέρα, όποιο καταλαβαίνει και σέβεται τον εαυτό του, καλά είναι αυτό το διάστημα να μην ασχολείται με αυτή τη δραστηριότητα.